Ένα φοβερό παιχνίδι έγινε στην Λαφοντέτα, όπου η Βαλένθια κατάφερε μετά από δύο παρατάσει να κερδίσει την Τσέσκα. Η Τσέσκα, η οποία είχε αρκετέ απουσίε, χωρί τον Μιλουτίνο, που πλέον θα χάσει όλο το υπόλοιπο τη σεζόν, χωρί το Σεγγέλια. Και η Βαλένθια είχε τα δικά τη προβλήματα, αλλά οι δύο ομάδε τα έδωσαν όλα και τελικά το παιχνίδι κρίθηκε μετά από 50 λεπτά αγώνα. Στο πρώτο ημίχρονο η Βαλένθια ήταν αυτή που είχε τη μέριδα του Λέοντος όσον αφορά την πρωτοπορία στο σκορ. Από την άλλη όμως η CSK είχε τον Mike James σε τρομερή κατάσταση. Ο Mike James που με 36 πόντους τελείωσε το παιχνίδι κάνοντας ρεκόρ καριέρας. Όπως ρεκόρ καριέρας αυτό το παιχνίδι έκαναν και αρκετοί άλλοι. Ο Prepelitz που τελείωσε με αυτό το σουτ το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Kalinic που ήταν ο κορυφαίο για την ομάδα του όταν κρίθηκαν τα πάντα και εδώ καρφώνησε έναν ευνηδιασμό για τους Ισπανούς. Εδώ και πάλι ο Μάικ James παίρνει μαζί του όποιον βρίσκει μπροστά του και τελειώνει τη φάση. 36-24, στο σύν 14 έχει φτάσει η διαφορά για τη Βαλένθια, όμως κυρίως με τον James να κάνει πράγματα και θαύματα, έτσι έσκα, κατάφερε να επιστρέψει. Άλλο ένα τρίποντο από τον Αμερικάνο. Εδώ ο Μπολομπόη έκανε μια προσποίηση στον εαυτό του, αλλά και πάλι δεν πτωήθηκε και κάρφωσε σε δεύτερο χρόνο. Η διαφορά πέφτει σε μονοψήφιο στη δεύτερη περίοδο. Πάσα του Τζέιμστον Φόγκμαν. Αυτό θα εκτελέσει μετά από τρίπλα. Θα ευστοχήσει πίσω από τη γραμμή. 41-35. Μιτσέσκα σιγά σιγά ψαλιδίζει την ει τη διαφορά. Ένα όμορφο καλάθι του Κάλινιτ μετά την πάσα του Πρέπελιτ. 47-40. Η Τσέσκα με τον Χάκετ θα μειώσει την διαφορά στους τέσσερις. Ο Χάκετ είχε δύο εύστοχα τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο. Δεν είχε ανάλογη συνέχεια στην επανάληψη. Κάλινιτς δημιουργεί. Ο Τόμπι θα καρφώσει εντυπωσιακά στο καλάθι της Τσέσκα. Μια εξαιρετική επίδεση για τους Ισπανούς. Τρίτη περίοδος. Φόγκνμαν από τη γωνία δίνει προβάδισμα στην Τσέσκα η οποία επιστρέφει από το πλήν 14 και προηγείται 52-53. Η Βαλένθια ξαναβρέθηκε στο προβάδισμα. Ο Τζέιμς ισοφάρισε στα μέσα της τρίτης περίοδου. Εδώ ο Φόγκτμαν θα φτάσει μέχρι το lay -up για να ισοφαρίσει εκ νέου. 74-74. Είμαστε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Εύστοχος ούτριον τριών πόντων από τον Κουρμπάνοφ που ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του στην τελευταία περίοδο. Εδώ σοφαρίζει σε 82-82, ένα μισή λεπτό πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Το σκόρ είναι ισόπαλο, ο Πρεπελίτς κλέβει την μπάλα και αυτή καταλήγει στα χέρια του Λαμπεϊρή. Η Βαλένθια έχει την δυνατότητα να προσπεράσει. Όμως οι διαιτητές κάνουν λάθος θα δείτε και στην επαναληπτική προβολή το αμυντικό φάουλ του James το χρεώνουν επιθετικό στον Πρέπελιτς και στη συνέχεια ο Σλοβένος δέχεται τεχνική ποινή Τσέσκα είναι μπροστά με ένα καλάθι 82-84 ο Τόμπι σοφαρίζει 84-84 και αυτό ήταν το σκορ με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στην παράταση Τσέσκα πήρε προβάδισμα στο ξεκίνημα του έξτρα λεπτού, Εδώ με μια εκπληκτική ασή του James. Διαφορά έφτασε στου 4 για να ξυπνήσει κάπου εκεί ο Κάλινιτ. Καλάθηκε φάουλα από τον Σέρβο που θα πετύχει το έμεσο τρίποντο. Άλλοι δύο πόντι από τον Κάλινιτς που νίκησε τον Κουρμπάνοφ και η Βαλένθια προσπέρασε. Ο James δίνει προβάδισμα 23 δευτερόλεπτα πριν το τέλος στην Τσέσκα. Ο Χέρμανσον αστοχή στην πρώτη βολή. Είχε και αυτός με τη σειρά του τη δυνατότητα να οδηγήσει τη Βαλένθια στη νίκη, στην πρώτη παράταση. Ευστοχή στη δεύτερη και το παιχνίδι πηγαίνει στην δεύτερη παράταση. Τσέσκα είναι μπροστά με ένα καλάθι. Ένα τυχερό τρίποντο από τον Βαν Ρόσομ θα φέρει τη Βαλένθια ξανά στο συνένα. 101-100. Ο Τζέιμ θα φέρει μπροστά την Τσέσκα με αυτό το τρελό τρίποντο πάνω στην άμυνα του Χέρμανσον. 101-103. Τελευταίο λεπτό στη δεύτερη παράταση. Οι δύο ομάδε είναι ισόπαλε. Κάλινιτσα αναλαμβάνει και πάλι δράση. Κερδίζει τον Φόκτμαν. Φέρνει τη Βαλένθια μπροστά με 105-103. Τελευταία δευτερόλεπτα τη δεύτερη παράταση. Ο Τζέιμ θέλει να δώσει την νίκη στην Τσέσκα, αλλά το σουτ που επιχειρεί είναι άστοχο. Έτσι λοιπόν οι Ισπανοί μετά από 50 λεπτά αγώνα Κέρδισαν την Τσέσκα 105-103.